Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε την παρέμβαση της Sevim Dagdelen. Είναι γερμανίδα βουλεύτρια του Ντελίνκε. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θες να πεις κάτι περισσότερο για αυτήν πριν βάλουμε την παρέμβαση. Είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές στη γερμανική αριστερά και στην ευρωπαϊκή αριστερά, που διακρίνεται για την εξαιρετική σαφήνεια των θέσεών της. Πιστεύω ότι η αριστερά στην Ευρώπη θα είχε πολύ μεγάλα ωφέλη εάν είχε μια ελάχιστη τόλμη όσοι έχει η Sevim Dagdelen. Δυστυχώς με την πολιτική που έχει θα οδηγήσει στην άνοδο της ακροδεξιάς και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, που έκανε συνεχείς καταγωγές. Ζάζα. Είναι πολύ του θεωρούν κούρκους. Σε πάση περιπτώσει, ναι, μπορείτε να πείτε κούρκους. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μπορώ αυτή τη στιγμή να μιλήσω μαζί σας σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση. Η ειρήνη δεν είναι τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα χωρίς την ειρήνη, όπως είπε κάποτε ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Willy Brandt. Σε αυτό το πνεύμα, καλωσορίζω κάθε πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να κερδίσει την ειρήνη και όχι τον πόλεμο. Είμαι στην Ουκρανία, όπως σε κάθε άλλος πόλεμος, έχει προϊστορία. Και είναι η συνέπεια της επέκτασης του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά στα σύνορα της Ρωσίας, σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες υποσχέσεις. Όπως ακριβώς και είπα, δεν θα ανεχόντουσαν στρατιωτικές βάσεις άλλης μεγάλης δύναμης στα άμεσα σύνορά τους στο Μεξικό ή τον Καναδά, το ίδιο έκανε και η Ρωσία. Η Ρωσία έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει κατά της ενσωμάτωσης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και του ανοίγματος αμερικανικών στρατιωτικών και πυραυλικών βάσεων που θα μπορούσαν να φτάσουν στη Μόσχα ή στην Αγία Πετρούπολη μέσα σε διάρκεια 5 μόλις λεπτών. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν ξεκίνησε με τις επιθέσεις και την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου του 2022. Αλλά ήδη από το 2014, όπως παραδέχεται πλέον ανοιχτά, ακόμη και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Στόλτενμπεργκ. Τότε είπα έριξαν 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα πραξικόπημα αλλαγής καθεστώτος στο Κίεβο. Ως αποτέλεσμα αυτού του εθνικιστικού πραξικοπήματος στο Κίεβο το 2014, οι κατά πλειοψηφία ρωσόφωνες περιοχές στον Ντονμπάς και στην Κριμαία αποσχίστηκαν. Η χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας ενσωματώθηκε στη Ρωσία. Και ένας πόλεμος για την επανένταξη διήρκησε 8 ολόκληρα χρόνια στον Ντονμπάς. Σε αυτό τον πόλεμο έχασαν τη ζωή τους 14.000 άνθρωποι. Όπως γνωρίζουμε σήμερα, η ειρηνευτική συμφωνία του Μίνσκ που διαπραγματεύτηκαν οι καγκελάριος Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ δεν είχε στόχο να φέρει την ειρήνη στην περιοχή. Αντίθετα, αποσκοπούσε στο να κερδίσει η Ουκρανία χρόνο για τον επανεξοπλισμό και τη στρατιωτική ανακατάληψη των εδαφών. Το ΝΑΤΟ, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, φέρει σήμερα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία. Και ακόμα και αν αυτό το αρνούνται επανειλημμένα οι κυβερνήσεις μας, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι στην ουσία ένας πόλεμος που διεξάγεται από το ΝΑΤΟ ενάντια στη Ρωσία. Είτε με την προμήθεια όπλων, είτε με την παροχή στρατιωτικής βοήθειας, είτε με την παροχή πληροφοριών, τα μέλη του ΝΑΤΟ εμπλέκονται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρώτα και κύρια ΗΠΑ, οι οποίες προμήθευσαν το περασμένο έτος όπλα ύψους 43 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Κίεβο. Ακολουθεί Μεγάλη Βρετανία με 6,6 δισεκατομμύρια, η Γερμανία που έχει προμηθεύσει όπλα για 3,5 δισεκατομμύρια και η Πολωνία για 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο αυτά τα τέσσερα μέλη του ΝΑΤΟ μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επίσης παράσχει στην Ουκρανία οικονομική βοήθεια ύψους άνω των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κατάσταση που βλέπουμε πλέον δεν έχει όριο. Οι 30 χώρες του ΝΑΤΟ μαζί δαπάνησαν περίπου 1,1 τρισεκατομμύρια ευρώ για στρατιωτικούς εξοπλισμούς το 2022. Περίπου όσο όλες οι άλλες χώρες του κόσμου μαζί. Μονοχά οι ΗΠΑ δαπάνησαν 877 δισεκατομμύρια δολάρια για το στρατό τους το 2022,
Αυτό είναι περίπου 10 φορές περισσότερα από ό,τι δαπάνησε η Ρωσία. Αυτή η αύξηση των πολεμικών εξοπλισμών, φίλοι μου, επιδεινώνει το παγκόσμιο κίνδυνο πολέμου. Αυτή η τρέλα πρέπει να σταματήσει. Και γι' αυτό υποστηρίζουμε μία άμεση κατάπευση του πυρός, χωρίς προϋποθέσεις και μία διπλωματική λύση. Πρέπει να βγούμε από αυτή τη λογική του πολέμου που συνεχίζει να ζητάει όλο βαρύτερα και όλο και περισσότερα όπλα. Γίνεται όλο και πιο σαφές. Ο πόλεμος δεν πρόκειται να κερδιθεί στο πεδίο της μάχης. Ούτε για την Ουκρανία και προφανώς ούτε και για τη Ρωσία. Αντί να συνεχίσουμε να καίμε νέους ανθρώπους για λίγα τετραγωνικά μέτρα γης, είτε αυτοί είναι Ουκρανοί, είτε είναι Ρώσοι, να τους σκοτώνουμε, να τους ακροτηριάζουμε και να τους τραυματίσουμε, όλες οι προσπάθειες πρέπει να κατευθυνθούν προς μια γρήγορη κατάπαυση του πυρός και μια διπλωματική λύση. Πλειονότητα του γερμανικού πληθυσμού εύχεται περισσότερη διπλωματία. Και υπάρχουν προτάσεις από αφρικανικά κράτη, από τη Βραζιλία, από την Κίνα, από την Ινδονησία και ακόμα από τον Πάπα, τις οποίες η γερμανική κυβέρνηση, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να υποστηρίξουν. Και αυτό πρέπει να κάνουν. Ανταυτού, η γερμανική κυβέρνηση επικεντρώνεται μόνο στην προμήθεια όπλων και στον εξοπλισμό της. Η Γερμανία πρόκειται να ανέβει στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες. Στην περιβόητη ομιλία του για τη στροφή των καιρών στις 27 Φεβρουαρίου του 2022, ο καγκελάριος Σόλτς δημιούργησε το λεγόμενο Ειδικό Ταμείο για την Προστασία των Ένοπλων Δυνάμεων ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτά δεν φαίνεται να είναι αρκετά. Στην Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, προβλεπόταν επίσης ότι οι στρατιωτικές δαπάνες θα αυξηθούν στο 2% του ΑΕΠ. Δηλαδή, κάπως με πρόχειρους υπολογισμούς, αυτό είναι 70 έως 80 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Και δεν χρειάζεται να είναι κανείς προφήτης για να μπορεί να πει ότι τα χρήματα αυτά θα καπούν από κάπου αλλού. Εκεί που αφορούν τις κοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού, που υφέρει όλο και περισσότερο από τον πληθωρισμό και την απώλεια πραγματικών μισθών. Αυτοί που επωφελούνται από τις όλο και μεγαλύτερες παραγγελίες όπλων είναι ποιοι άλλοι, οι κατασκευαστές όπλων, στη Γερμανία όπως αντίστοιχα και στη ΣΥΠΑ. Μόνο η γερμανική εταιρεία Rheinmetall αναμένει διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης ετησίως και ρεκόρ νέων παραγγελιών ύψους 15 έως και 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτά μόνο για το 2023. Και είναι πραγματικά μια κοροϊδία. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκίνησαν τον πόλεμο στο Ιράκ, παραβίασε ψηφίσματος του ΟΗΕ, προκάλεσαν αλλαγή καθεστώτος στη Λιβύη, στέλνουν όπλα στη Σαουδική Αραβία για τον δολοφονικό βαρβαρικό πόλεμο στην Ιεμένη, θέλουν να μας πείσουν ότι παραδόσεις όπλων και αναβάθμιση εξοπλισμών αφορούν το διεθνές δίκαιο. Γιατί, φίλοι, δεν πρέπει να τους αφήσουμε να ξεφύγουν με αυτή τη διπλή ηθική που εφαρμόζουν. Το πρώτο μας καθήκον, να μην αφήσουμε να μας κάνει ηλίθιους αυτό το βασίλειο του ψέματος. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι όλα αυτά δικαιολογούνται λέγοντας ότι υπερασπίζονται τη δημοκρατία και τις δυτικές αξίες στην Ουκρανία. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι μια καθαρή υποκρισία, ότι η Δύση επιδεικνύει ύπουλα μια διπλή ηθική. Γιατί το ΝΑΤΟ υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ δεν είναι ικανό για ειρήνη και δεν έχει καμία σχέση με ό,τι λέμε δημοκρατικές αξίες. Θυμίσουμε ότι οι ΗΠΑ έχουν αφήσει ένα λουτρό αίματος στην ιστορία του κόσμου. Προκειμένου οι ελίτ των ΗΠΑ να διατηρήσουν τα υμπεριαλιστικά τους συμφέροντα, περπατούν πάνω σε πτώματα. Πρόσφατη μελέτη του προγράμματος Κόστος του Πολέμου του Ινστιτούτου Watson για τις διεθνείς και δημόσιες υποθέσεις του φημισμένου Αμερικανικού Πανεπιστημίου Brown στο Providence διερεύνησε ότι τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 εκατομμύρια άνθρωποι έγιναν πρόσφυγες μόνο από τους πολέμους των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία, για την ακρίβεια, 22 χρόνια. Αλλά πέρα από τη ΣΥΠΑ και η πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης χαρακτηρίζεται από δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μέχρι και σήμερα δεν είναι διατεθειμένη να αξιολογήσει τον Αμερικανικό πόλεμο κατά του Ιράκ υπό την ηγεσία του Προέδρου George Bush, ο οποίος βασίστηκε σε ψέματα ως μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Το ίδιο κάνει και με τις επιθέσεις της Τουρκίας κατά του Ιράκ και της Συρίας.
Αυτά δεν τους ενοχλούν. Και δεν ενοχλείται κανείς επίσης από το γεγονός ότι τα όπλα που προμηθεύει η Δύση στην Ουκρανία, τα οποία υποτίθεται ότι υπερασπίζονται τη δημοκρατία, χρησιμοποιούνται επίσης και από ναζιστικές ομάδες. Τι φίλοι, στο παγκόσμιο νότο μπορεί να δει κανείς πεντακάθαρα αυτή τη διπλή ηθική της Δύσης. Οι χώρες της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και το μεγαλύτερο μέρος της Ασίας, όπου ζει το 87% του παγκόσμιου πληθυσμού, δεν υποστηρίζει ούτε τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία, ούτε τον παράλογο οικονομικό πόλεμο κατά της Ρωσίας. Αντιθέτως, εκεί η έκκληση για κατάπαυση του πυρός και μια συμβιβαστική λύση γίνεται όλο και πιο δυνατή. Ο πόλεμος στην Ευρώπη δεν είναι δικός τους πόλεμος, αλλά πρέπει να υπομισθούν το κόστος του, μέσω της εκρηκτικής αύξησης των τιμών, των τροφίμων και του υψηλού ενεργειακού κόστους. Ακόμα και η πλειονότητα του πληθυσμού στη Γερμανία ζητά επίσης περισσότερη διπλωματία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αντί για περισσότερα και βαρύτερα όπλα. Παρ' όλα αυτά, το κίνημα ειρήνης στη Γερμανία βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Χαρακτηρισμοί όπως φίλοι του Πούτιν, υποστηρικτές της Μόσχας ή ακόμα και η κατηγορία ότι συνεργαζόμαστε με φασίστες, κάνει τη δουλειά του κινήματος όλο και πιο δύσκολη. Το κίνημα στην ουσία παρουσιάζεται από τους κυβερνώντες πολιτικούς και τα κορυφαία μέσα ενημέρωσης ως εσωτερικός εχθρός. Βλέπω σε αυτή την προσπάθεια να φημωθεί η διαφορετική άποψη μία προσπάθεια για μια επίθεση στη δημοκρατία. Εν ώψη του μεγάλου κινδύνου μιας περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου, στον οποίο η Γερμανία και η Ελλάδα εμπλέκονται όλο και περισσότερο με την παράδοση όλο και περισσότερων όπλων και όλο και περισσότερου εξοπλισμού, αυτή η προπαγάνδα, η οποία είναι δεξιά στον πυρήνα της, πρέπει να απορριφθεί. Ας αγωνιστούμε, αγαπητοί φίλοι, μαζί για μια κοινή λύση ειρήνης. Ας αγωνιστούμε για να νικήσει η ειρήνη και να σταματήσει ο πόλεμος. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της γης είναι στο πλευρό μας. Υπερασπίζονται την ειρήνη και τη διπλωματία και όχι τα όπλα και την αναβάθμιση των εξοπλισμών. Ας αγωνιστούμε μαζί με αυτά τα κινήματα στο παγκόσμιο νότο. Θερμούν μου χαιρετισμούς και την αλληλεγγύη μου στους εργαζόμενους στα λιμάνια της Ελλάδας που εμποδίζουν τα φορτία όπλων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.